Πριν από περίπου 3 εβδομάδες είχαμε πραγματοποιήσει μία ζωντανή σύνδεση και μία συζήτηση με εκπροσώπους του Δευτέρου Γυμνασίου Ηρακλείου και συγκεκριμένα με την εκπαιδευτικό, την κυρία Μάγδα Φραγκούλη. Αφορμή η συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου σε ένα Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο. Πεδίο συζήτησης στο συγκεκριμένο συνέδριο ήταν το εξής θέμα, μεταξύ άλλων, από τη Βενετσιάνικη Κρήτη του Ερωτόκριτου, από τότε έως σήμερα, ένας αμφίδρομος πολιτισμός. Είχαμε δεσμευτεί, όπως πράττουμε συνήθως όταν δίνουμε λόγο και βήμα στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού μας, ότι θα επαναλάβουμε τη συζήτηση προκειμένου να εστιάσουμε στα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν μέσα από αυτό το Ευρωπαϊκό Συνέδριο και βέβαια στον απόϊχο. Δηλαδή, πώς ένιωσαν οι μαθητές και να εστιάσουμε σε όλα αυτά τα οποία κέρδισαν. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Φραγκούλη. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλοι σας ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά και είναι υποχρέωσή μας. Θερμά σας ευχαριστούμε όλοι μας. Για πείτε μας λίγο. Τι προέκυψε μέσα από αυτή την όμορφη συμμετοχή σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου? Προέκυψαν πολλά και όμορφα. Φτάσαμε δυστυχώς μέρα από φράδα, ξέρετε. Συνέπεσε το ταξίδι μας με το δυστύχημα των τεμπών. Κρατήθηκε αμέσως ενός λεπτού σιγή και ξεκίνησε το όμορφο ταξίδι ήδη από το αεροδρόμιο των Αθηνών, που συνταξιδεύαμε με εκπροσώπους του συνεδρίου, τον πρόεδρο του ΙΕΠ, τον κύριο Κούκη, που θερμά αγκάλιασε τα παιδιά από την πρώτη στιγμή, και άλλους πολλούς. Φτάσαμε στο συνεδριακό κέντρο Βερόνα Φιέρε 2 του μήνα και ανοίξαμε εμείς την αυλαία από 120 σχολεία. Εξάλλου το λέμε και στο βίντεο. Ήταν η τιμή μεγάλη. Το δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου να ανοίγει την 7η αυλαία του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου. Αν και η άνοιξη αυτή ήταν ανώρεκτη, όπως λέει ο Ρίτσος, εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε παλμό και νεανικό πνεύμα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η εμπειρία αυτή. Τα παιδιά με μοναδικό, θα έλεγα, και ώριμο πνεύμα μίλησαν, τα κορίτσια πρώτα. Ταυτόχρονα με PowerPoint συντόνιζα την παρουσίαση και τέλος κλείσαμε με τον Ερωτόκριτο. Οι ομιλήτριες, θα ήθελα να τα πω τα παιδιά, αν δεν έχετε αντίληψη, αλλά πρώτα ήθελα να πω 2 μεγάλα ευχαριστώ. Δεν θα γινόταν τίποτα, με ένα βήμα ξεκινάει και το πιο μεγάλο ταξίδι. Δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς τον αρρωγό μας σε όλα, τον κύριο Κουρσανίδη, τον Μανώλη, τον διευθυντή μας, και 2 εξαιρετικούς συναδέλφους, την κυρία Κυρίκο και κύριο Σταματάκη, συνοδούς, και τα παιδιά μας ομιλήτρες με τη σειρά Μαματζάκη Μαρίνα, Μαρνελάκι Ιρήνη, Μαρία, Μαματζάκη Τυρία και τέλος με Τσουρδάκη το Κατουρίνο, και στον Ερωτόκριτο ζωντανά ο Νίκος Φακιανάκης. Περιττώ να σας πω ότι χειροκροτούσαν κλαίγοντας όλοι οι σύνεδροι. Η κυρία Κεφαλογιάκη Αγγλική, πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού της UNESCO στην Ιταλία, κριτικά, καταλαβαίνετε τι έγινε, ο σεβασμιότατος Ιταλίας Πολύκαρπος, άπαντες. Ήταν κυρία Φραγκούλη, τι ήταν αυτό που έκανε τη συμμετοχή των μαθητών από την Κρήτη του γυμνασίου σας ξεχωριστή? Ναι, θα σας απαντήσω αμέσως. Το ξεχωριστό ήταν ότι πήγαμε, όπως παλιά πήγαινε ο κριτικός της Βενετσιάνικης Κρήτης, κομίζοντας τέχνες, γράμματα, εμπόριο, ανθρωπισμό, ως homo universalis. Και εμείς, σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαραλέοι, πήγαμε κομίζοντας ανάλογα ελευθερία, αγάπη, πνεύμα ειρήνης. Και τα παιδιά μιλούσαν με μία ομιλία από τον τόπο τους, με τον Βιτσέντζο Κορνάρο που το διδάσκονται, με το μαντολίνο τους, με την κριτική τους διάλεκτο, με τον ελληνικό παλμό. Δεν πήγαμε με κάτι κτενικό, με κάτι άκερο, πήγαμε με κάτι δικό μας και με... Δεδομένου ότι με τον Ερωτόκριτο εγκαινιάζεται η νεότερη λογοτεχνία. Καταλαβαίνετε πόσο επίκαιροι είμαστε. Μάλιστα. Διαφημίσατε τον πολιτισμό της Κρήτης με κρατώντας σφιχτά στα χέρια σας αυτή την αυθεντικότητα που έχει να κάνει με την κριτική ψυχή. Εγώ αυτό έχω να πω, αυτό μου βγαίνει. Ακριβώς. Και πίσω από δραστήριους μαθητές κρύβονται μια δραστήρια οικογένεια και δραστήρια εκπαιδευτική, όπως ένα τρανό και ξεχωριστό παράδειγμα εσείς η ίδια, κυρία Φραγκούλη. Τι ετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα? Τι ετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα? Να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, γιατί χωρίς αυτήν δεν κάνουμε βήμα. Και έχουμε ήδη δεχτεί πρόσκληση για το 8ο συνέδριο που θα γίνει του χρόνου τέτοια εποχή. Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε σαν όνειρο, να ταξιδέψουμε στην Αλεξάνδρεια του Καβάφη. Εδώ αυτό είμαστε, να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ θερμά και να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φραγκούλη.